Ναι, οι απολύσεις του δημόσιου γιατί δεν είναι εργασιακό θέμα. Δεν είναι άλλο. Ασφαλώς και είναι εργασιακό, υπό την έννοια λοιπόν το ότι όπως το έχουμε ξαναπεί, ότι η Τρόικα έχει δείχνει μια αιμονή εδώ και πάρα πολλά χρόνια για απολύσεις, ναι, από την αρχή, για απολύσεις στο δημόσιο και δεν το κάνει γιατί περισσεύουν εργαζόμενοι, το κάνουν γιατί θέλουν να αλλάξουν οι εργασιακές σχέσεις στο δημόσιο. Είναι ασαφές. Λοιπόν, ναι. Άρα λοιπόν υπό αυτή την έννοια. Εσείς θα το δεχτείτε αυτό, θα αντιδράσετε. Και όχι. Μα, είναι δυνατόν, μα θα ήταν ποτέ δυνατόν να δεχτούμε απολύσεις και όταν μάλιστα τα στοιχεία όλα μας λένε ότι αυτές δεν χρειάζονται. Όταν μας λένε ότι αυτό επίεργη, το οποίο δηλαδή, είναι. Εσείς δεν θα αντιδράσετε. Κοιτάξτε, γιατί μιλάμε για 11.000 επίεργους που περιφέρουμε από χωρίους χωρίων. Λοιπόν, και ακόμα το θέμα δεν είναι. 11.000 πότε γίνανε, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα ήταν 5.000. Ο κύριος Μανιτάκης κάποια στιγμή είχε πει 5.000 υποθέσεις οι οποίες έχουν παραπενθεί στα πειθαρχικά. Από αυτές. Επίορκοι για να διωχθούν από το δημόσιο, κάντε μια ερώτηση να δείτε πόσοι έχουν παραπεμφθεί με το ερώτημα της απόλυσης. Πόσοι είναι? Πάντως όχι 5.000. Εσείς δεν ξέρετε πόσοι είναι? Είναι κάτω από χιλιάτομα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν τώρα εγώ σας επαναλαμβάνω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Απολύσεις στο δημόσιο γίνονται για ένα και μόνο λόγο. Γιατί κατά την άποψη της Τρόικας είναι περισσότερο δηλαδή ιδεολογικό το θέμα παρά αποτυπώνεται σε δημοσιονομικά στοιχεία κτλ. No. Πρέπει να σπάσει, ας πούμε, κατά μία έννοια, κατά τα δικά του λεγόμενα, το ταμπού τη μονιμότητα κτλ. Από εκεί και πέρα, το ότι έχουμε πει πολλές φορές ότι χρειάζεται μία αναδιάρθρωση να δούμε πώς μπορεί να μετακινηθεί το προσωπικό και πώς μπορεί το προσωπικό να τοποθετηθεί σε θέσεις τέτοιες οι οποίες να αξιολογηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να υπάρχουν και εκπαιδευτικά προγράμματα και όλα αυτά. Αλλά όπως βλέπετε, όλα αυτά τα χρόνια τίποτα δεν γίνεται από όλα αυτά. Το μόνο που γίνεται είναι να ασχολούμαστε με τους μισθούς, ναι, τη μείωση εντάξει, των μισθών. Αυτό που λέτε και, και το αν θα πωλήσει ή δεν θα πωλήσει. Αλλά δεν ασχολούμαστε. Γιατί κατά βάθος ξέρουμε και εσείς και εμείς και τα υπουργεία κτλ. Ότι αν ασχοληθούμε με το θέμα αναδιάρθρωση και ανακαλύψουμε για παράδειγμα ότι υπάρχουν καμιά 500 υπηρεσίες που δεν κάνουν τίποτα, μετά θα πρέπει να ασχοληθούμε και με τους ανθρώπους που είναι σε αυτές τις υπηρεσίες. Και αν ασχοληθούμε με τους ανθρώπους που θα είναι σε αυτές τις υπηρεσίες, το ερωτηματικό το τι θα γίνει με αυτούς είναι τεράστιο. Και εκεί θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Δηλαδή, να πεις ότι να παραδεχθείς αυτό που έχει παραδεχθεί πολλές φορές το συνδικαλιστικό κίνημα, ότι γινόταν ένα όργιο, ας πούμε, κομματορουσφετοκρατίας, όπου φτιάχναν δηλαδή οργανισμούς χωρίς περιεχόμενο δουλειάς για να χώσουν τους δικούς τους. Και μετά το συνδικαλιστικό κίνημα και εμείς και εσείς και οι υπουργοί κτλ. Να υπερασπιζόμαστε. Αυτό ακριβώς το σύστημα, δηλαδή τη κομματοκρατία που έφτιαχνε χώρους αποθήκες ανθρώπων, όχι για δουλειά. Με εντυπωσιάζει πραγματικά από όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται αυτά τα τελευταία χρόνια και πριν από αυτά τα χρόνια της κρίσης, το γεγονός ότι γενικεύουμε λεπτομέρειες, γιατί στην πραγματικότητα είναι κάποια μικρά ποσοστά που πράγματι σε μικρό ποσοστό συνέβαιναν κάποια πράγματα. Λοιπόν, και τα γενικεύουμε σε τέτοιο βαθμό που φτάνουμε να λέμε ότι όλο το δημόσιο είναι έτσι. Όχι, δεν είναι όλο το δημόσιο έτσι, καθόλου λοιπόν, δεν είναι όλο το δημόσιο έτσι. Ακούστε λοιπόν το εξής. Ασφαλώς και δεν είναι έτσι όλο το δημόσιο. Και ασφαλώς στο συντριπτικό του ποσοστό, το δημόσιο έτσι όπως είναι, χρειάζεται απολύτως. Δεν είναι οργανισμοί οι οποίοι τα νοσοκομεία το για παράδειγμα. Το δημόσιο είναι πολύ χειρότερο από σχολιά, αυτό που λέτε. Δεν είναι οργανισμοί. Γιατί εσείς μιλάτε με το συνδικαλιστικό μαντήρα. Δεν είναι οργανισμοί οι οποίοι φτιάχτηκαν για να βολευτούν κάποιοι άνθρωποι. Αλλά, έτσι, είναι οργανισμοί οι οποίοι φτιάχτηκαν για να εξυπηρετήσουν οι κοινωνικές ανάγκες. Βεβαίως. Και υπό αυτή την έννοια θα πρέπει να βλέπουμε και κάποια πράγματα. Και γράφει και μια κουβέντα, κύριε Καρκατάκη. Η γραφειοκρατία δεν είναι να κάνει το νοσοκομείο και το σχολείο. Δεν νομίζω ότι αν κάποιος δεν μιλάει με συγκεκριμένα πράγματα ότι έχει να πει κάτι σήμερα, γιατί έχουν υποθεί όλα, τα πάντα. Λοιπόν, εγώ θα σας πω το εξής. Μπορεί να έχεις γραφεία που είναι γεμάτα από υπαλλήλους που κάθεται και δεν κάνουν τίποτα. Αλλά έχει ταυτόχρονα και μία νοσοκόμα για 50 ασθενείς. Αυτό λέω. Ναι, γεγονό. Αυτό λέω. Δύο άκρα. Αυτά συζητούνται δεκαετίες στην Ελλάδα. Δηλαδή ότι υπάρχει κακή κατανομή των εργαζομένων. Δεν, εδώ υπάρχει μία τάση να συζητάμε για τα προβλήματα και όταν πάει κάποιος να τα αγγίξει τα προβλήματα, τότε πραγματικά να δεις τι είναι από πίσω. Είναι αυτό που λέγαμε παλιότερα. Είναι η χώρα των υποκριτικών εκπλήξεων. Κάθε φορά ανακαλύπτεις αυτό το οποίο ήξερες εδώ και δεκαετίες. Mm-hmm. Για να σας πω λοιπόν εγώ τώρα. Οι φορείς γενικής κυβέρνησης, αυτοί λοιπόν που παράγουν υποτίθεται το μεγάλο κομμάτι του ελλείμματος, έτσι. Αυτοί λοιπόν όλοι ξέρουν ότι είναι περίπου 1500 φορείς γιατί είναι σε μια λίστα που μπήκαν κάποια στιγμή που όταν ήρθε η κακιά Τρόικα εμείς προσπαθούσαμε να τους μετρήσουμε γιατί δεν ξέραμε ούτε πόσους φορείς έχουμε. Ναι, λοιπόν, σωστό. Όταν έγινε η πρώτη απογραφή αυτή, προσέξτε, οι φορείς οι οποίοι έμειναν εκτός, έτσι, τους ξέραμε όλοι το περίπου.
Δηλαδή, για σκεφτείτε τώρα, μια χώρα η οποία δεν ξέρει πού δίνει λεφτά ο προϋπολογισμός της, παρά στο περίπου, είναι σίγουρη μόνο για 1.500. 2.500 που είναι απ' έξω, που παίρνουν επιχορηγήσεις, που κανείς δεν ξέρει τι και πώς, ξέρω ένα γενικό νούμερο, αλλά πού πάνε αυτά τα λεφτά, είναι, λέει, το 20-30% του ελλείμματος. Δεν είναι τίποτα αυτό. Αυτούς τους αφήνουμε. Προσέξτε, ακόμη δεν έχει έρθει στο προσκήνιο αυτή η ιστορία. Δεύτερη, κάνει απογραφή. Έτσι. Και όλοι ξέρουν την απογραφή. Τα κέντρα, κύριε Καρκατσούλη, που κλείνουν κάποια από αυτά ή συγχωνεύονται, είναι οργανισμοί οι οποίοι δεν χρειάζονται. Δεν θέλει η χώρα, για παράδειγμα, να έχει έρευνα. Ναι, ναι, έρευνα θέλει. Έρευνα θέλει η χώρα. Αλλά όταν για τα εσπεριδοειδή, για παράδειγμα τα ξινά λάχανα ή δεν ξέρω εγώ τα ξινά μαρούλια, έχει 6 φορές, όχι, γιατί δεν μας λέει λοιπόν κάποιος κάποια στιγμή να έρθει και να μας δικαιολογήσει για έναν από αυτούς τους 1.500 οργανισμούς, ποιοι είναι, τι κάνουν, γιατί δεν χρειάζονται. Γιατί δεν βγαίνει όμως κανείς να εξηγήσει για ποιο λόγο δεν χρειάζονται. Λέει 1.500 που δεν χρειάζονται. Ωραία, ας αποδείξουμε για ποιο λόγο δεν χρειάζονται. Να ξέρει και η κοινωνία που τόσα χρόνια πλήρωνε αυτούς τους οργανισμούς, για ποιο λόγο δεν χρειάζονται. Να δούμε τι πρόσφεραν. Γιατί υπήρχαν τόσα χρόνια. Αφού είναι να κλείσουν και δεν πρόσφεραν, γιατί υπήρχαν. Άρα λοιπόν, γιατί δεν βγαίνει κάποιος να δικαιολογήσει είναι προφανές το ποιοι ότι έχουν ευθύνη πολιτική, κυρία Καραγιάννη, αν θέλετε. Α, να πείτε λέω, αυτό. Δεν θέλω εγώ να πω αυτό. Εγώ αμφισβητώ και το γεγονός ότι πρέπει να κλείσουν. Καταρχάς. Και μου κάνει εντύπωση γιατί τόσο καιρό. Εσείς λέτε ότι δεν πρέπει να κλείσει κανένα. Δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω και γιατί. Γιατί είπα, άμα μας το πείτε αυτό. Όχι, όχι. Δεν γνωρίζω και θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Δεν γνωρίζω όλους τους οργανισμούς αυτούς και το τι ακριβώς αντικείμενο είχε ο καθένας από αυτούς. Έχω όμως όμως την απέτηση να βγει κάποιος από αυτούς που ισχυρίζονται ότι αυτοί οι οργανισμοί πρέπει να κλείσουν και να εξηγήσει για ποιο λόγο πρέπει να κλείσουν, να το δικαιολογήσει, να το αιτιολογήσει στην κοινωνία και να έχει και την ευθύνη για ποιο λόγο ήταν. Ασφαλώς και θέλω να έχει κάπως και την ευθύνη για ποιο λόγο άνοιξε. Για ποιο λόγο ήρθαν, βέβαια. Θέλω προσωπική στάση απέναντι σε αυτά τα πράγματα. Εγώ πάντως, σαν ειδικός που ασχολούμαι με αυτά, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι πρόκειται περί τερατωδών καταστάσεων. Ασύλληπτες καταστάσεις δεν δικαιολογούνται από καμία λογική όταν αυτή τη στιγμή 100.000 περίπου δημόσιοι υπάλληλοι δεν έχουν καν απογραφή. Δηλαδή κάναμε μία αίτηση όλο αυτό τον καιρό λέγοντας ότι είναι 690.000 δημόσιοι υπάλληλοι, όταν όλοι ξέραν ότι οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου δεν είχαν απογραφή, αυτοί που υπηρετούν δηλαδή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, και επί 2,5 χρόνια το ελληνικό κράτος δεν μπόρεσε να κάνει απογραφή. Αυτά πρέπει να αιτιολογηθούν. Δηλαδή, αυτές οι δεξαμενές, αυτά τα κρυφά, αυτά τα σκελετή που είναι πίσω, πότε τους βγάζουμε και γιατί τους βγάζουμε. Τώρα, όσον αφορά το πώς είναι κατανημημένο το ελληνικό δημόσιο κτλ., επίσης είναι γνωστά τη σπάση. Αυτή τη στιγμή έχετε εκπαιδευτικούς γιατρούς και ένστολους να αποτελούν τα 4/5 του σώματος της δημόσιας διοίκησης. Αντιλαμβάνομαι ότι ένα σύστημα το οποίο χτίστηκε ακριβώς κάνοντας παιχνίδι εκεί στο πιο μαλακό κομμάτι, στο πιο ευαίσθητο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, έτσι δεν είναι? Γιατί αν σας έλεγα κάτι, να φύγει κάποιος, δεν θα μου λέγατε ούτε γιατρός, ούτε δάσκαλος, ούτε ένστολος. Προφανώς. Προφανώς λοιπόν και το πελατειακό σύστημα, το οποίο 40 τουλάχιστον χρόνια έπαιξε εκεί τα δημιούργησε. Καρατσούλη, πείτε μου κάποια στιγμή με ποιο τρόπο βγαίνουν αυτά τα νούμερα. Όταν τα 3/5 είναι αυτό που αναφέρατε, είναι εκπαιδευτικοί, είναι σε νοσοκομεία, είναι ένστολοι. Πώς το 1/5 λοιπόν, που είναι όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες, οι οποίες προφανώς χρειάζεται για να δουλέψουν και αυτά, έτσι, γιατί κάποιος πρέπει να εισπράξει και τα χρήματα, κάποιος πρέπει να είναι και στα ασφαλιστικά ταμεία, κάποιος πρέπει να είναι και στα υπουργεία, κάποιοι πρέπει να είναι. Λοιπόν, αυτό το 1/5 λοιπόν από εκεί, για πείτε μου πώς θα βγουν τα νούμερα και από πού πρέπει να φύγουν άνθρωποι. Γιατί εγώ εξακολουθώ να μην το καταλαβαίνω. Το ερώτημα είναι αν έχουμε μπει σε μια διαδικασία οργανωμένου τρόπου αντιμετώπισης των όποιων προβλημάτων, των προβλημάτων που έχει η δημόσια διοίκηση. Όχι, δεν έχουμε μπει. Αν είμαστε σε μια διαδικασία που ξέρουμε τι υπηρεσίες έχει να προσφέρει το δημόσιο ή θέλουμε να προσφέρει το δημόσιο, πόσους χρειάζονται, σε ποιους τομείς και πώς. Κύριε Λιρτζή, τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει. Είμαστε στο τρίτο έτος. Μείνουνε και σοβαρά. Δεν έχει γίνει όμως εκλόγων που οι πολιτικές ηγεσίες μέχρι τώρα σαμπόταραν και πολύ συχνά και οι συνδικαλιστικές από πίσω και ατομικές ευθύνες επίσης υπάρχουν. Πόσο δύσκολο είναι δηλαδή να το παραδεχτεί κάποιος? Κύριε Καρκατσούλη, χρειάζεται να φτάσουμε εκεί να πούμε το προφανές, το αυτονόητο? Πρέπει να γίνει μια σωστή απόδοση ευθυνών. Ακούστε με λίγο. Δεν είναι δυνατόν αρμόδια υπουργεία ακόμα να μην έχουν λογοδοτήσει, γιατί ότι πέτυχαν στην κατεύθυνση μιας ανάπτυξης στους τομείς ευθύνης. Τον είδαμε ήδη τον κύριο Τσακανίκα, τον διευθυντή ερευνών του ΕΟΒΕ. Παρουσίασαν οι άνθρωποι την έκθεσή τους χθες, όπου στην πραγματικότητα φαίνεται ξεκάθαρα ότι την κρίση την πληρώνει ο ιδιωτικός τομέας, κυρία Καραγιάννη.
Ναι. Αυτό είναι, αυτό είναι δεδομένο. Αδιαφυσβήτητο. Όλοι με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, αν μου επιτρέψετε, ναι. Την πληρώνουμε. Θα μας πείτε, στιγμή, κύριε Σακάνη, με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Δεν είναι μονάχα τα θέματα της εργασίας. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Υπάρχουν και τα κοινωνικά δικαιώματα και εκεί χάνουμε όλοι. Ένα από τα βασικά θέματα όμως είναι η εργασία. Το να έχεις εργασία. Ναι, και αλλά μέχρι στιγμή, τουλάχιστον και... αυτά τα τρία χρόνια της κρίσης, σε αυτή τη βάση την πληρώνει μόνο ο ιδιωτικός τομέας. Για να έχεις και κοινωνικό κράτος, πρέπει να υπάρχει κράτος και πρέπει να υπάρχει δημόσιο και πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται εκεί. Λοιπόν, πρέπει να τα διαχωρίσουμε αυτά. Σύμφωνα. Αυτό που ξέρω και μπορώ να πω είναι ότι υπάρχουν συνεχείς αντιφάσεις και θα έλεγα αυτό δείχνει και την μη διαθεσιμότητα της ελληνικής πλευράς να συνεργαστεί πάνω σε ένα θέμα το οποίο είναι γνωστό. Τουλάχιστον εδώ και ένα χρόνο. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν ήμουν εγώ, κύριε οικονόμου, ο οποίος υπέγραψα το μνημόνιο το οποίο είχε μέσα την αναφορά για 15.000 απολύσεις. Ήταν τα κόμματα τα οποία μετέχουν σε αυτή την κυβέρνηση. Στη διαδρομή, εδώ τώρα φτάσαμε να συζητάμε για απολύσεις και πέρσι έγιναν 6.500 προσλήψεις. Δεύτερο αυτό. Δηλαδή, για δέστε, αντιφατικές πολιτικές. Είναι όμως και μια αντιφατική κατάσταση. Δεν είναι κατά ανάγκη αντίφαση αυτό. Δηλαδή, μπορεί να χρειάζεσαι πράγματι. Μπορεί να χρειάζεσαι. Μπορεί να χρειάζεσαι, αλλά δεν μπορεί όμως όταν είσαι σε μια συζήτηση να απολύσω γενικά και λες από πού να απολύσω, από την άλλη τη μεριά να προσλαμβάνεις με το επιχείρημα ότι έχω ανάγκη. Ωραία. Αν χρειάζεσαι λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάπου χρειάζεσαι και κάπου από την άλλη μεριά δεν χρειάζεσαι, περισσεύουν. Γιατί, ένα από τα δύο δεν γίνεται. Δεν μπορούν να κάνουν όλοι όλα ή να Εάν περισσεύουν, τότε γίνει διοικητικός, ούτε η διοικητικός μπορεί να γίνει νοσηλεύτρια. Και αν χρειάζονται νοσηλευτές, μάλλον θα πρέπει να γίνονται προσλήψεις στο σκεφτό. Δηλαδή, πώς θα γίνει διοικητικός. Εγώ ξέρω, κυρία Καραγιάννη, ότι δεκαετίες ολόκληρες παίζεται το ίδιο παιχνίδι. Έτσι. Έχουμε στήσει οργανισμούς. Επί δεκαετίες λοιπόν. Ποιος έφτιαξε αυτό το σύστημα των κλάδων και των οργανισμών που να φαίνεται ότι έχω ανάγκες? Ξέρετε ότι είναι στημένο αυτό? Είναι δυνατόν εγώ να έχω υδραυλικό ένα, να έχω 14 διαφορετικές κατηγορίες υδραυλικών? Υπάρχει τέτοιο σύστημα? Κλαδολόγιο. Για να ξέρουμε. Κλαδολόγιο. Όταν μου λες στο δημόσιο, υπάρχει τέτοιου είδους σύστημα? Ρωτάω σύστημα κλάδων και κατηγοριών. Όχι κλάδων, εννοώ αν υπάρχει ένα σύστημα το οποίο να είναι αξιόπιστο. Λοιπόν, εσείς λέτε τώρα ότι δεν υπάρχει ένα σύστημα αξιόπιστο το οποίο να μπορεί να μετράει ανάγκες. Κύριε Καραγιάννη, μπορούσαμε να μετρήσουμε ανάγκες εδώ και 40 χρόνια. Δεν θέλουμε να μετρήσουμε. Εγώ ρωτάω εάν υπάρχει ένα σύστημα αυτή τη στιγμή, όλες αυτές τις δεκαετίες, το δημόσιο, το οποίο να είναι αξιόπιστο και να μπορεί να καταμετρά ανάγκες. Υπάρχει. Θα σας απαντήσω. Όχι, δεν υπάρχει. Ωραία. Και από την άλλη μεριά, δεν θέλω να μιλήσω. Οι απολύσεις πώς προκύπτουν με αξιόπιστο τρόπο, αφού δεν μπορούμε να μετρήσουμε ακριβώς τις ανάγκες? Όταν έχω κάνει τα πάντα για να μην το έχω αυτό. Γιατί στο τέλος θα βγούμε να μετρήσουμε, να βρούμε τον αξιόπιστο τρόπο να μετρήσουμε. Και δεν θέλω να φανώ υπερβολική. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό το στρογγύλωμα. Δεν μου αρέσει. Ακούστε να δείτε. Όταν φτιάχνεις έναν οργανισμό και λες πόσες θέσεις θέλω εγώ για να εξυπηρετήσω αυτές τις 2-3 αρμοδιότητες, αυτή είναι άλλη συζήτηση, αλλά στην κάνουμε άλλη ώρα. Λοιπόν, πάντοτε η πρακτική μέχρι τώρα ήταν ότι έβαζα διπλάσιες, τριπλάσιες θέσεις από αυτές που μου χρειάζονταν. Γιατί? Κανείς δεν μπορούσε να. Για να έχω και νέες οργανικές θέσεις, κύριε Λυριτζή, για να μπορώ να προσλάβω. Και από αυτό γιατί φτάσαμε σε σημείο να καταργήσουμε 40.000 καινές οργανικές θέσεις. Από αυτό υποθέτετε λοιπόν έτσι. Ότι περισσεύουν. Κάνετε μια υπόθεση. Δεν υποθέτω καθόλου, και λέτε, κυρία Καραγιάννη. Κοιτάω τις πραγματικές ανάγκες. Εγώ, κυρία Καραγιάννη, σας λέω ότι δεν μπορώ. Θέλω να μου απαντήσετε την έρευνα του ΟΣΑ, εσείς την ξέρετε. Ναι. Είναι 20% στην Νορβηγία το δημόσιο του εργατικού δυναμικού, οι εργαζόμενοι? Εάν ή δείτε, είναι. Εάν δείτε είναι. Τα συνολικά νούμερα Όχι του πληθυσμού. 20, με συγχωρείτε, 28,8 είναι στη Σουηδία. Ναι. 30,5 στη Δανία. Ωραία. Θέλετε να μην το κάνουμε αυτό τώρα, είναι άχαρο πράγμα. Ωραία. Θέλετε να δούμε πώς είναι η εκπαιδευτική στο σύνολο της χώρας του πληθυσμού? Γνωρίζετε ότι είμαστε πάνω από το Λουξεμβούργο. Και μια χώρα η οποία δεν είναι Λουξεμβούργο. Έχει πόσα νησιά έχει και χρειάζεται και το παιδί στο Καστελόριζο να μαθαίνει γράμματα. Μα αυτά, αυτά, αυτό το αυτά παιδί. Είναι επιχειρήματα, κυρία Καραγιάννη. Δεν είναι επιχειρήματα, τα οποία δεν στέκουν πουθενά. Η γεωγραφική. Σας παρακαλώ. Έχω 18.500 εκπαιδευτικούς. Έχω αυτή τη στιγμή στην Αχαΐα. Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εγώ δεν έχω τίποτα με τους εκπαιδευτικούς, δεν έχω τίποτα με κανέναν. Δεν έχω τίποτα ούτε με τους γιατρούς, ούτε με τίποτα. Αλλά αυτή τη στιγμή, ορίστε, για να αγγίξουμε και τα υποτιθέμενα έτσι, που δεν πρέπει να τα αγγίξουμε με τίποτα.
Λοιπόν, ναι, έχουμε 65.000 αξιωματικούς αυτή τη στιγμή στο στρατό Ξηράς. Εγώ μην αρχίσετε τώρα τα γνωστά, ναι, και ξέρετε τα νησιά και θα μου φύγουν και οι Τούρκοι κτλ. Αυτή η συζήτηση δεν μ' αρέσει. Εμένα μ' αρέσει αν όλος αυτός ο πληθυσμός, ο οποίος έχει κατανεμηθεί με αυτό τον άναρχο, άνισο τρόπο, που θα έλεγα ούτε άναρχος ούτε άνισος, είναι έτσι φαίνεται. Ναι, ναι. Ήταν ο τρόπος ο οποίος εξασφάλιζε στο πολιτικό σύστημα την αναπαραγωγή πελατεία, του. Έτσι, είναι έτσι, πελατεία. Έτσι. Έτσι. Και μπροστά σε αυτή την πελατεία, αυτό το οποίο, κατά τη γνώμη μου, έτσι, αυτή τη στιγμή με θλίβει, είναι ότι ούτε και τη 12η ώρα δεν φαίνεται να υπάρχει μία πρωτοβουλία να πει: όπα, αυτό το κράτος εγώ το φτιάξα έτσι και μπορώ να το φτιάξω αλλιώς. Και δεν το πω.